Και εσείς λέτε για διαγραφή χρέους, την οποία μπορεί να κάνει μόνο ένα κυρίαρχο κράτος. Ναι. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε κυρίαρχο κράτος. Εδώ υπάρχει μια... Μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε τη διαγραφή. Εδώ υπάρχει μια... Εδώ τα έχει μπερδέψει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ απλά σας το παραλληλήσα για να θέλω να πούμε αυτό όμως... Αυτό μια θεωρία η οποία βεβαίως έγκυται, είναι, πώς να το πούμε, αντλείται από πολύ παλιά, από την εποχή της απεικιοκρατίας. Μια κυβέρνηση είναι κυρίαρχη στο βαθμό που ο λαός της είναι κυρίαρχος. Στο βαθμό δηλαδή που υπηρετεί το λαό. Όχι τους θεσμούς, ούτε τις συμφωνίες με οποιοδήποτε θεσμό. Ξένο κέντρο δηλαδή. Μια κυβέρνηση που είναι κυρίαρχη χάρη σε συμφωνίες με ξένα κέντρα, τότε αυτή η κυβέρνηση εκπροσωπεί τα ξένα κέντρα και όχι το λαό. Είναι κυβέρνηση κατοχική, είναι κυβέρνηση αποικιακή. Αυτό λέει η διεθνής νομολογία. Έτσι. Και η κοινή λογική. Έτσι. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας καταλαβαίνει ότι υπηρετεί άλλα πράγματα από αυτά που του επιτάσσει το Σύνταγμα. Δηλαδή τη λαϊκή κυριαρχία. Πού την άκουσε για να τη μάθει. Πού, στη Βαλαωρή του, πού. Γιατί εκεί εκπαιδεύτηκε ως πολιτικός. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να υπογράφουμε την καταστροφή της χώρας, την καταστροφή, ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας. Αυτή τη στιγμή είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη οικονομική καθίζηση που έχει υποστεί σε 7 χρόνια και μάλιστα για χρόνο πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε χώρα από την εποχή της μεγάλης ύφεσης του 1929-33. Αυτό που μας το λένε και οι θεσμοί. Δεύτερον, είμαστε η χώρα που τη ζητιέται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αποκατοικοποίησεων εισαγωγικά, ξεπουλήματος δηλαδή, που έχει ζητηθεί ποτέ. Μα ήδη στις συζητήσεις που κάνουμε τώρα είναι για τη ΔΕΗ. Βεβαίως. Που έχει ζητηθεί ποτέ από χώρα υποκαθεστώς διάσωσης του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Δεν έχει ξαναζητηθεί τέτοιο πρόγραμμα εκποίησης, αποκατοικοποιήσεων όπως χαριτωμένα το λένε. Λοιπόν. Και σε αυτές τις συνθήκες μας λέει ο κύριος αυτός ότι αν δεν τηρήσουμε τη δέσμευση να απαλύνει το χρέος. Τι είναι ακριβώς να απαλύνει το χρέος? Γιατί δεν εξηγεί στον κόσμο. Προφανώς γιατί δεν ξέρει. Ούτε τον ενδιαφέρει. Ποιο ξέρει είναι το βασικό? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Επειδή τον ξέρω τον τύπο. Πόσο είναι και το χρέος. Τον τύπο συγκεκριμένα τον ξέρω. Και τον ξέρω παλιά δυστυχώς στον χώρο της αριστεράς. Ξέρω τι λεβέντης είναι. Λοιπόν. Δεν ξέρει και ούτε τον ενδιαφέρει, δεν του καίγεται καρφί. Όπως δεν καιγόταν καρφί στην οικογένειά του όταν έκανε δουλειές με τη Χούντα. Το ίδιο πράγμα είναι. Και ο κύριος Λαμπουράρης ξέρει πολύ καλά από την εποχή της Χούντας. Τώρα, πώς βγήκε στον διδακτορικό αγώνα, είναι μια άλλη ιστορία αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτό δηλαδή. Όχι, το λέω εγώ, επώνυμα. Εντάξει, και αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση να γελάσουμε χοντρά. Να βγουν και τα αρχεία επιτέλους. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι το εξής, να πούμε συγκεκριμένα. Δεν λέει την αλήθεια και ούτε τον ενδιαφέρει. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που έχει βρεθεί η χώρα, με το δημοσιονομικό πρόβλημα, με όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, το δημοσιονομικό και το οικονομικό, ενώ η χώρα πληρώνει εξυπηρετεί μόλις το 23% του δημόσιου χρέους. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να μας έχουν χαρίσει οι θεσμοί το 77% του δημόσιου χρέους. Μας καλούν δηλαδή να εξυπηρετήσουμε το 23%. Το οποίο δεν μπορούμε. Το οποίο αδυνατούμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και φωνάζει αυτός ο περίφημος τύπος ότι θα πρέπει να γίνει ελάφρυνση του χρέους. Σε ποιο επίπεδο? Δηλαδή, το υπόλοιπο 77% πρόκειται να αρχίσουμε να το πληρώνουμε από το 2020 και το 2023. Το 2020 θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε το διακρατικό χρέος του λεγόμενο, του πρώτου μνημονίου, τα 53 δις του πρώτου μνημονίου. Δεν διακρατικό, είναι διακυβερνητικό. Και το δεύτερο, το υπόλοιπο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού θα ξεκινήσουμε το 2023 και μετά. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν να συζητήσουμε εξυπηρέτηση συνολικά του δημοσίου χρέους, έστω και με επιμήκυνση, έστω και με ελάφρυνση, όταν αυτή τη στιγμή αδυνατούμε να εξυπηρετήσουμε το 23% του δημοσίου χρέους? Από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω, έτσι όπως τα λέτε, εάν δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, στην ουσία η επιμήκυνση για την οποία συζητάνε θα είναι για να μπορέσει, υποτίθεται, να εξυπηρετηθεί. Είτε γιατί δεν έχει μεγαλώσει αυτό ο χρόνος και θα μειωθούν λίγο τα επιτόκια για όλα αυτά τα πράγματα. Μα πώς θα γίνει? Τι επιμήκυνση χρειαζόμαστε για να κατεβάσουμε την εξυπηρέτηση του χρέους κάτω από το 22% του δημόσιου χρέους? Ξέρετε τι επιμήκυνση θέλουμε? 4 αιώνες. Εντάξει.
Λοιπόν, δεν θα το εξυπηρετούμε. Και πάλι δεν το εξυπηρετούμε. Γιατί δεν το εξυπηρετούμε? Το μυστικό βρίσκεται στο εξής. Το ότι το μέσο νοικοκυριό δεν παράγει εισόδημα ικανό να καλύψει τις δικές του βασικές ανάγκες, ώστε να υπάρξει ένα περίσσευμα από που θα αντλήσει το κράτος για να εξυπηρετήσει το χρέος. Η λογική δημιουργίας πλεονασμάτων στο κράτος χωρίς να έχει πλεονάσμα των νοικοκυριών είναι ισοδυναμή με ολοκληρωτική αναστροφή. Πάνω σε αυτό λοιπόν τώρα, τι πρέπει να γίνει? Το ΕΠΑΜ, τι είναι αυτό το που λέει ότι πρέπει να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ακυρωθεί το δημόσιο χρέος. Και δεν λέω σβήσιμο, λέω να διαγραφεί, λέω ακύρωση. Διότι είναι τελείως παράνομο, αποτελεί μοχλό και προϊόν ενός καθεστώτος κατοχής σε βάρος της χώρας μας. Από κάθε άποψη, τώρα πλέον δεν το λέμε μόνο εμείς. Την εποχή του που ιδρύθηκε το ΕΠΑΜ, το έλεγε μόνο το ΕΠΑΜ. Αλλά σήμερα δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις γενικά στην Ελλάδα που το λένε και οι διεθνείς οργανισμοί. Η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι διεθνείς οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκθέσεις οι οποίες πιστοποιούν το καθεστώς κατοχής που υπόκειται η χώρα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ανατρέπω το καθεστώς κατοχής των 7 ετών και άρα όλες οι πράξεις των 7 ετών που έχουν γίνει για το δημόσιο χρέος αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνητικές πράξεις θεωρούνται άκυρες, ως μηδέποτε γενόμενες.